Ακόμα μία δημόσια εμφάνιση έκανε ο βασιλιάς Κάρολος μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο. Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρη σε αμερικανικό κανάλι, ο βασιλιάς Κάρολος πήγε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής στο Σάντριχαμ μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα. I jumped on a plane and went to go and see him as soon as I could. How was that visit for you emotionally? Look, I love my family. The fact that I was able to get on a plane and go and see him and spend any time with him, I'm grateful for that. Κλάδο ελέας έτεινε στον Μπάκιγχαμ ο πρίγκιπας Χάρη στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο. What's sort of your outlook on his health? That stays between me and him. An illness in the family can have a galvanizing or sort of reunifying effect for a family. Is that possible in this case? Yeah, I'm sure. Παρά τη διάθεσή του για επανένωση, ο Χάρη δεν φαίνεται να θέλει να μετακομίσει από την Καλιφόρνια. Σύμφωνα όμως με την Daily Mail, έχει εκμυστηρευτεί σε φίλους του ότι θα ήθελε να γυρίσει στη Βρετανία και να βοηθήσει με τα βασιλικά καθήκοντα όσο ο βασιλιάς Καρόλος κάνει θεραπείες για τον καρκίνο. Do you feel American? Do I feel American? No. I don't know how I feel. Would you think about becoming a citizen? I have considered it, yeah. Yeah. Ωστόσο, και ενώ πέρασαν λίγες ώρες από την προβολή της συνέντευξης στο ABC, πηγές του Μπάκιγχαμ απάντησαν ότι η πιθανότητα να επιστρέψει ο πρίγκιπας Χάρη στο παλάτι και στα βασιλικά του καθήκοντα είναι μηδενική.